Οι άνθρωποι που θα ακούσετε να περιγράφουν αποκλειστικά στον Αλφα τις στιγμές της τυγερής δολοφονικής επίθεσης στην Αμφιάλη είναι οι φίλοι του που βρέθηκαν μαζί του στην ενέδρα θανάτου και γλίτωσαν από θαύμα. Μιλούν για μέλος της Χρυσής Αυγής που εμφανίζονταν όπως υποστηρίζουν ως αστυνομικός. Το θύμα μας πήρε να πάμε για μπύρα, σαν παρέα. Πόσα άτομα ήσασταν? Ήμασταν 9 άτομα, 7 αγόρια, 2 κοπέλες. Η κοπέλα του θύματος και η κοπέλα ενός φίλου. Μας πήρε ένας φίλος τηλέφωνο να πάμε σε ένα άλλο μαγαζί, γιατί δεν μας έκανε το μαγαζί που πήγαμε. Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου. Δείχνει με παραλλαγές, για τα μπότες και μαύρες μπλούζες. Μετά από λίγο βγήκανε από το μαγαζί, βγήκαμε κι εμείς από το μαγαζί με προέλευση τα αυτοκίνητά μας. Είχαν κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολωστό. Ένας από αυτούς κράταγε κατσαβίδι. Ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τα τηλέφωνα. Ήρθε ένας κύριος και μας είπε ότι είναι της αστυνομίας, ενώ ήταν δικός τους. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλαμε να πάμε στα αυτοκίνητα για να μην δημιουργήσουμε κανένα διακομό, επειδή ήρθε και ένας υποτιθέμενος αστυνομικός, όπου μάθαμε στη Γαδά ότι δεν είναι αστυνομικός. Και τι σας είπε αυτός? Ότι και καλά, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φύγετε και θα φύγουν και αυτοί τώρα. Τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μετά μαζευτήκανε όλοι. Τι σας λένε όταν σας βλέπουνε? Τώρα θέλω να σου το πω, ομά, που πάτε ρε κότες, γυρίστε πίσω να σας σκοτώσουμε. Μουνόπανα και θα σας βρούμε. Γιατί όμως? Δεν ξέρουμε ούτε εμείς το λόγο. Ναι, καταλαβαίνω ότι είμαστε λίγο προκλητικά ντυμένοι, αλλά δεν είμαστε σε σημείο ότι θα έρθει ένας χρυσαυγίτης και θα μπουγαλευτεί. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήρθε η ομάδα Δίας. Ήτανε μόνο 4 μηχανές, δεν είχαν προλάβει να έρθουν όλοι, γιατί τους είχαν ειδοποιήσει από τη γειτονιά γιατί είδανε την κινητικότητα. Εμείς πήγαμε να περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Ξεκινήσανε να μας βρίζουν και να μας κυνηγάνε. Εννοείται πως μας απειλούσαν. Εμείς τρέξαμε, κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Αφού ο φίλος μας λοιπόν έδιρε αυτόν που τον μαχαίρωσε και δεν μπορούσε να τον εδείρει πίσω αυτός που τον εμαχαίρωσε, έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Σας κυνηγήσανε σας στον δρόμο? Ναι, μας κυνηγήσανε. Εμείς κρυφτήκαμε σε μία πιλωτή γιατί μας κυνηγάγανε με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Ο φίλος σας τι έγινε? Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητή σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Ακόμη καταγγέλουν πως βρέθηκαν στο ίδιο κελί με τον συλληφθέντα και αυτός έστελνε με μηνύματα όσα οι μάρτυρες κατέθεταν. Ήμασταν στο ίδιο σημείο κράτησης με τον δολοφόνο, χωρίς να το ξέρουμε, στο ίδιο δωμάτιο. Μας έλεγε ότι ήταν απλά περαστικός και ότι τον εσυλάβανε. Άκουσε τις καταθέσεις μας, τα ονόματά μας, τα τηλέφωνά μας, τις διευθύνσεις μας. Έστελνε μηνύματα όλη την ώρα από το κινητό του. Μας ειρωνευότανε του τύπου, παιδιά, εγώ περαστικός ήμουνα. Το είχε πει τη φορά ο Μπότες να με πείτε ότι ήμουνα χρυσαυγίτης. Και με το που μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπανε ότι το παιδί πέθανε, σηκώθηκε αμέσως, πήγε και ζήτησε προστασία από την αστυνομία και να τον αλλάξουν δωμάτιο. Ήσασταν στο ίδιο κελί με τον δολοφόνο? Το κερατσίνι, ναι, μας είχαν στο κελί γιατί δήλωνε ότι ήταν περαστικός και το χτύπησε η αστυνομία. Εκεί λοιπόν, τι λέγατε που ήσασταν μέσα? Εκεί την ώρα καταθέταμε μπροστά του, έχει όλα τα στοιχεία μας, έστελνε μηνύματα. Έχει τα πάντα. Του είπατε τίποτα μετά, όταν μάθατε ότι είναι ο δολοφόνος? Όταν μάθαμε, πήγαμε να το επιτεθούμε, μας κρατούσαν κλεισμένους. Εγώ προσωπικά το επιτέθηκα και μέσα στη Γαδά, γιατί ήρθαμε τετατέτ, με το τράβηξαν κάτω. Σου μίλησε? Όχι, δεν μίλησε. Πώς ξέρετε εσείς ότι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής? Μα συγγνώμη, ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει στρατιωτικές γκέτες, παραλλαγή παντελόνι άσπρο-μαύρο, μαύρη μπλούζα και έχει τατουάζ με άντρο, εάν δεν είναι αυτός χρυσαυγίτης, τότε εγώ είμαι ο Νάσης. Εδώ πέρα πάνε να το καπελώσουνε ότι και καλά ήταν οπαδικό. Ναι, στο τέλος σκάσανε κάποιοι του Ολυμπιακού. Εννοείται πως θα σκάγανε. Στην καφετέρια έγινε καμία παρεξήγηση για παραλλαγή? Καμία απολύτως παρεξήγηση μέσα στην καφετέρια. Χωρίς λόγο, καθώς απομακρυνόμασταν από το σημείο, κότες, θα σας σφάξουμε, έλατε εδώ. Άρχισαμε, τρέχαμε, πιάσαν τον έναν και δυστυχώς τον σφάξανε. Με τι ήταν οπλισμένοι? Σίγουρα κράνη, ρόπαλα, άρβυλα και γάντια όλοι.
αυτό που διακρίναμε. Μαύρα, μπλουζάκια, παραλλαγής παντελόνια αλπινιστών και στρατιωτικά έργα. Τατουάζ με άνδρους και πιθανολογώ πως ένας φοράει και ένα μπερέ. Τη στιγμή την οποία υπάρχει θύμα το οποίο είναι με μαχαίρι, προφανώς είχαν και φιλέτα. Το δράστη να ξέρει ότι τον έδειξε το θύμα. Ήταν ζωντανό για 20 λεπτά. Το ασθενοφόρο άργησε βασανιστικά 50 λεπτά το ασθενοφόρο. Το θύμα τι έλεγε στην κοπέλα του που μιλήσατε? Κάποια άτομα είπαν στην κοπέλα του ότι σας ξέρουμε ποιοι είστε και θα σφάξουμε όλους. Υπάρχει φόβο στην περιοχή. Θεωρείς ότι έχουν οργανωθεί ομάδες κρούσης, τάγματα σίγουρα, ουσιαστικά? Παντού. Πλέον παντού. Τα οποία πώς λειτουργούν? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν έχω ασχοληθεί και να γνωρίζω. Είναι αλήθεια αυτό που λένε για τάγματα εφόδου? Λογικά το έχουν φτιάξει. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω αν έχουν φτιάξει Χρυσή Αυγή τάγματα εφόδου. Εγώ αυτό που είδα με τα μάτια μου σήμερα, είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουν σε Έλληνες.